Στο βίντεο αυτό θα θυμηθούμε πώς αφαιρούμε μικτούς αριθμούς. Πριν περάσουμε όμως στην πράξη, θα θυμηθούμε μια φορά ακόμα τι είναι μικτός αριθμός. Μικτός αριθμός είναι ένας αριθμός, είναι ένας σύνθετος αριθμός, ο οποίος αποτελείται από ένα ακέραιο κομμάτι, στην περίπτωσή μας εδώ είναι το 3, που δηλώνει ότι υπάρχουν τρεις ολόκληρες ακέραιες μονάδες και δίπλα ακριβώς είναι το κλασματικό κομμάτι, δηλαδή κάτι λιγότερο από την ακέραιη μονάδα. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο γράφεται ο μεικτός αριθμός είναι σαν να υπάρχει μία πρόσθεση, δηλαδή διαβάζουμε 2 και 5 δέκατα. Είναι σαν να υπάρχει ένα συν ανάμεσα εδώ. Δεν είναι το σύμβολο επί, δεν είναι 2 επί 5 δέκατα, είναι 2 και 5 δέκατα. Πάμε να δούμε πώς μετατρέπουμε το μεικτό λοιπόν σε κλάσμα. Πολλαπλασιάζουμε την ακέρυ, το ακέριο κομμάτι με τον παρονομαστή και ό,τι βρίσκουμε προσθέτουμε τον αριθμητή. 3, 6, 18 και 4, 22. 22, έκτα. Παρονομαστής παραμένει ο ίδιος. Βγάζω. 2, 10, 20 και 5, 25. Παρονομαστής το 10. Τώρα που έχω μετατρέψει τους μεικτούς σε κλάσματα, είμαι έτοιμος να μετατρέψω τα κλάσματα αυτά από ετερόνυμα σε ομόνυμα. Παίρνω τον μεγαλύτερο παρονομαστή το 10 και βλέπω εάν διαιρείται ακριβώς με το 6. Δεν διαιρείται ακριβώς με το 6. Διπλασιάζω το 10, το κάνω 20. Δεν διαιρείται με το 6. Τριπλασιάζω το 10, το κάνω 30. Διαιρείται με το 6, 5, 6, 30. Άρα το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 6 και 10 είναι ο αριθμός 30. Πάμε λοιπόν να τακτοποιήσουμε τα καπελάκια για να τακτοποιήσουμε αριθμητές και παρονομαστές. Τι θέλει το 6 για να γίνει 30, θέλει τον αριθμό 5, 5 ή 6, 30. Τι θέλει ο αριθμός 10 για να γίνει 30, θέλει το 3, 3-10-30. Άρα, τα νέα κλάσματα που θα προκύψουν θα είναι ισοδύναμα. Θα είναι ισοδύναμα και οι παρονομαστές φυσικά θα έχουν το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, το 30. Ισοδύναμα με τα προηγούμενα. Για να δούμε λοιπόν τώρα να τακτοποιήσουμε και τους αριθμητές μας. 5 φορές το 22 είναι 110. Είναι 2η5 10, 2η5 10 και ένα το κρατούμενο 11. 3 φορές το 25, 75. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην αφαιρέση. 110 βγάζω 75. 5 από 10, 5, 1 το κρατούμενο και 7, 8, από 11, 3, 1 και 0, 1, από 1, 0. Άρα το αποτελεσμά μας είναι 35, 30. Μπορούμε φυσικά να σταματήσουμε εδώ, αλλά παρατηρούμε ότι ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή. Έχουμε, λέμε, ένα καταχρηστικό κλάσμα. Μέσα σε αυτό το κλάσμα κρύβεται μία ακέραιη ή και περισσότερες μονάδες. Για να δούμε εδώ. Κοιτάζουμε τον παρονομαστή. Σημαίνει ότι η μία μονάδα που μπορεί να κρύβεται έχει αυτή τη μορφή 30-30. Δηλαδή μία ακέραιη μονάδα. Ίσον λοιπόν Μία ολόκληρη ακέραιη μονάδα και τι μου περσεύει μέχρι το 35, 5, 30. Αν δεν θυμάμαι μπορώ να κάνω και τον άλλο τρόπο, τη διέρεση, να μετατρέψω ένα καταχρηστικό κλάσμα σε μεικτό αριθμό πάλι. Το 30 στο 35 χωράει μία φορά, μία η 30, 30, από 35, 5. Οπότε τι θα γράψω, θα γράψω μία κερή μονάδα και τι μου περσεύει και 5 από 30. Εδώ μπορώ λίγο να προχωρήσω ακόμα, να κάνω και απλοποίηση στο κλασματικό μέρος, ξαναγράφω την ακεραιή μου μονάδα, μπορώ να απλοποιήσω με τον αριθμό 5 και τον αριθμητή και τον παρονομαστή. 5 δια του 5, 1. 30 δια του 5, 6. Οπότε κάνω και το κλάσμα, το κλασματικό κομμάτι ανάγωγο. Άρα το τελικό μου αποτέλεσμα είναι 1 και 1 έκτο.